Η ένταση στα σύνορα μεταξύ της Θέουτα και του Μαρόκου συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται για να διαλύσουν τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα. Η Μαροκινή αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού απέναντι στις ομάδες νεαρών που κρύβονταν στους γυρολόφους και πετούσαν πέτρες στους ένστολους. Περίπου 80 με 100 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν στο έδαφος της Θέουτα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Την Κυριακή, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν επιχειρήσει να διασχίσουν τα σύνορα, ανταποκρινόμενοι σε πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι ισπανικοί θύλακες στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και αποτελούν διαχρονικά στόχο μεταναστών και προσφύγων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Πολλοί προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πάνω από τα σειρματοπλέγματα ή να κολυμπήσουν για να φτάσουν στους θύλακες. Μόνο τον Αύγουστο το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου ανέφερε ότι αποτράπηκαν περισσότερες από 11.000 απόπειρες μετανάστευσης στην περιοχή γύρω από τη Θέουτα.